Και από σήμερα είμαστε και σε μια νέα, λένε, το τρίμερο, ζαλιστήκαμε. Πραγματικότητα, την επιβολή πλαφών, εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, 60 ευρώ, τα αντίμετρα της Ρωσίας, ΟΠΕΚ, ΟΠΕΚ Plus, του ενεργειακού το ανάγνωσμα συνεχίζεται κανονικά. Και σήμερα είναι μια κατάλληλη μέρα, αρχή της εβδομάδας, να ανασκοπήσουμε, να επισκοπήσουμε και να δούμε πώς πάνε τα πράγματα σε έναν χειμώνα στον οποίο εισερχόμαστε αργά αλλά σταθερά, με τη βοήθεια του οικονομέτρη αναλυτή, του κυρίου Γιώργου Αδαλή. Καλημέρα, κύριε Αδαλή. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Κοιτάξτε τώρα, πριν από όλα αυτά, θέλω να σας πω κάτι, ότι μέσα στην ενεργειακή κρίση που μετατρέπεται και σε επισιτιστική, που εσείς έχετε πει πείνα, ήρθε αυτή η φωτογραφία πρωί-πρωί από τη Δανία του φίλου μας του Γιώργου. Συγγνώμη, πέσαμε στους Γιώργηδες. Που μπήκε σε ένα κατάστημα με τρόφιμα και βρήκε χύμα, αλλά και σακουλάκια των 4 γραμμαρίων. Δεν μας είπε μόνο το ποσό, για να καταναλώνει ο κόσμος σαν σνακς τα σκουλίκια, γαστρονομικός τουρισμός στην αρχή. Μετά δεν ξέρω πώς. Και ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό πριν από οτιδήποτε άλλο, ναι, κύριε Αδαλή, γιατί το έχουμε συζητήσει και μαζί σας και με τον κύριο Λύκο, εκτεταμένα με τον κύριο Λύκο. Μπαίνουμε σιγά σιγά και δυτικά σε μια νέα κατάσταση. Ναι, είναι μια πανέμορφη κατάσταση. Νομίζω ότι μετά από πάρα πολλές προσπάθειες πρέπει να δώσουμε στις Βρυξέλλες, σε όλα τα όργανα, τα συγχαρητήριά μας, ότι κατάφεραν επιτέλους να πετύχουν τον στόχο τους, ο οποίος είναι να μεταβάλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να λάβουμε τη θέση της Σοβιετικής Ένωσης δεκαετίας του 90. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν βλέπετε που οδηγούμαστε σε αυτό που έπαθε η Σοβιετική Ένωση δεκαετία του 90, το πάθει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Αν αντικαταστήσει το Ευρωπαϊκή με το Σοβιετική, τα πράγματα είναι τα ίδια. Αυτό ζούμε τώρα δηλαδή. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς εκεί πάνω που αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς βέβαια. Νομίζω ότι αν αυτά τα λέγαμε εδώ σε αυτό το βήμα, κύριε Σαχίνη, δειλά-δειλά το 19 πριν την πανδημία, ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή, αν χτυπήσαμε καμπάνες μεγάλες το 20 για την ολέθρια απόφαση τους για το lockdown, την οποία δεν τολμάει κανένας να την ψελίσει καν ως μήτρα των κακών, δεν τολμάει κανένας λόγω πολιτικής ορθότητας να το παραδεχθεί, όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει εδώ στην αρχή φαίνονταν τρελά, τώρα είναι φυσιολογικά. Άρα η λέξη φυσιολογικά πρέπει να αναλυθεί. Τι είναι φυσιολογικό? Δεν μοιάζει αυτό που ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την αρχή της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης? Συγχαρητήρια λοιπόν. Άρα λέτε ότι είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση απίστευτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα έτσι άρχισαν και στη Σοβιετική Ένωση. Άρχισαν σιγά σιγά να συζητούν εάν να υπάρχουν επάρκεια στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία εκεί. Και ο κολοσσός αυτός κατέρευσε με την αλλαγή, την παράδοση ουσιαστικά της εξουσίας στον Πούτιν το 1999. Μετά άρχισαν να συζητούν ότι ενώ η νόση των βολώνας της Ευρώπης δεν υπήρχαν επάρκεια σε τρόφιμα. Ξέρετε, επειδή έχετε βάλει πάντα στις συζητήσεις, βάζετε το 20 ως εμβληματική χρονιά με τα lockdown και τον κορονοϊό, που είπατε ότι τα λέγαμε τότε δειλά-δειλά που πάει το πράγμα. Δειλά-δειλά λέγαμε κι άλλα, αλλά τώρα το πράγμα περιπλέκεται, ειδικά σε αυτό το θέμα, διότι ήρθε αυτός ο δόκτωρ Άντριου Χαφ, όχι σε μια άλλη εφημερία, στην Daily Mail, και είπε ότι εγώ συνεργαζόμουν με το εργαστήριο στη Γιουχάν χρόνια και κοιτάξτε, απόλυτα ελεγχόμενος από ανθρώπινο χέρι ο ιός. Δηλαδή πάνω που η κουβέντα αυτή είχε εξοβελιστεί, την φέρνει με πιο επίσημο. Είδα ότι οι δηλώσεις φιλοξενήθηκαν και στο CNN τώρα και στους New York Times και στην Washington Post, διότι βγάζει και βιβλίο με τίτλο The Truth About Wuhan. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πράγμα γενικώς όλο περιπλέκεται. Να σας πω κάτι, έτσι δεν συνέβαινε και στη Σοβιετική Ένωση. Ό,τι έλεγε το καθεστώς μπορούσε να το συζητάς με στη Σοβιετική Ένωση. Αν έλεγες διαφορετικά πράγματα από το καθεστώς, έπρεπε να φύγεις με κάποιο τρόπο από τη Σοβιετική Ένωση. Τι κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Απαγορεύει στην ουσία, ναι, οριζοντίως και καθέτος, να συζητούνται πράγματα πέραν της πολιτικής ορθότητας. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν εγώ προσωπικά συμφωνώ με τις καμπάνιες του εμβολιασμού, με τον τρόπο του που χειρίστηκαν την οικονομική κρίση, ανεξάρτητα αν συμφωνώ εδώ, είναι σαφέστατο ότι όποιος διαφωνούσε με τους χειρισμούς τους ήταν στο πυρ το εξώτερο.
Σε αυτό το θέμα, στο θέμα της πανδημίας, δεν είμαι γιατρός να εκφέρω άποψη, αλλά όλοι μας έχουμε μια άποψη. Όποιος λοιπόν διέφερε η άποψη του, καταδικαζόταν στο πύρτο εξώτερων. Αυτά ακριβώς έκανε η Σοβιετική Ένωση. Ό,τι και αν με ρωτήσετε, θα σας φέρω παραδείγματα ακριβώς της δεκαετίας του 90, για ποιους λόγους και με ποια, ας το πούμε, σειρά ταξινομήθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που είναι copy-paste αυτό που κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πάμε τώρα σε αυτό που το έχετε παρακολουθήσει και εσείς. Το τρίμερο αναλύθηκε ποικιλοτρόπως, έτσι, από το πλαφόν, το αντιπλαφόν της Ρωσίας, το OPEC, ναι. OPEC Plus. Λίγο θέλω να μας τα ξεκαθαρίσετε και πού πάει το πράγμα, να καταλάβει και ο κόσμος. Εντάξει, δεν ξέρω να σας πω, δεν παρακολουθώ την ελληνική τηλεόραση για να ξέρω τι συζητάνε πάνω κάτω, ας πούμε. Αλλά αυτό το οποίο αισθάνομαι είναι ότι αναλύουμε το κάδρο της περιφέρειας, της περιφέρειας της γενικής εικόνας, και χάνουμε την κεντρική εικόνα, η οποία περνάει από μπροστά μας και δεν τη συζητάμε. Διότι πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα στις αναλύσεις, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μου ζήτησαν πάρα πολλοί άνθρωποι να κάνω μια πρόβλεψη, εκτίμηση για το πώς θα πάνε οι τιμές πετρελαίου. Ξέρετε, το πρόβλημά μας μέσα στις αγορές δεν είναι πώς θα πάνε οι τιμές πετρελαίου, αλλά πώς θα πάνε οι τιμές στο διελισμένο προϊόντο του πετρελαίου, δηλαδή του ντίζελ. Επιμένετε σε αυτό εσείς και καλά κάνετε που επιμένετε. Ελάτε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό που ονομάζω επιστροφή στις θεμελιώδεις αξίες της οικονομίας. Δεν μπορούμε σήμερα, μετά από τόσα λάθη, ένα βήμα πριν τον όλεθρο, να εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε αναλύσεις χρηματιστηριακού τύπου ή αναλύσεις με βάση τα Excel ή με βάση αυτή τη στήρα γνώση, την οποία βέβαια κάποιοι έβγαλαν πολύ χρήμα και έκαναν τεράστιες καριέρες. Το πούμε και αυτό. Η οποία όμως αυτού του είδους η ανάλυση οδηγεί σε αυτού του είδους τα αποτελέσματα που ζούμε τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναεπιστρέψουμε πίσω εκεί που ορίζουν οι κανόνες της οικονομίας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, σίγουρα η κατάσταση θα εκταχυνθεί. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σαχίνη, είναι ότι περίπου το 10% του πληθυσμού του πλανήτη, και μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική, είναι περίπου στα 800 εκατομμύρια, συμπεριφερόμαστε λες και είμαστε οι μοναδικοί κάτοικοι του πλανήτη. Εμείς, το 10%, οι δυτικοί δηλαδή, νομίζουμε ότι έζησε κανένας άλλος εδώ πέρα και αγνοούμε το υπόλοιπο 90%, με αποτέλεσμα να μην είμαστε καν σε θέση να παραδεχτούμε ότι τα λάθη τα δικά μας μετατοπίζουν τον γεωπολιτικό πόλο, τον ενεργειακό πόλο, από την Δύση προς την Ασία. Εμείς το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνει κάποιος άλλος. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά αυτοκτονήσαμε και δώσαμε τη σκυτάλη σε κάποιους άλλους να μας αναγκάζουν όλο το Σαββατοκύριακο τα στελέχη της αγοράς ενέργειας να μην κοιμηθεί κανένας. Γιατί είχαν συνεδρίαση οι Σαουδάραβες, οι χώρες του ΟΠΕΚ. Ακούστε, δηλαδή μια χώρα, ας πούμε η Σαουδική Αραβία των 800 δις δολαρίων ΑΕΠ, κράτησε εξάγρυπνους όλους τους ενεργειακούς παίχτες του πλανήτη την Κυριακή για την απόφασή τους. Και ιδίως ξάγρυπνη κράτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση των 17 τρισεκατομμυρίων ΑΕΠ. Πείτε μου πού χωράει λογική σε αυτό το πράγμα. Πείτε μου πώς δηλαδή μια χώρα η οποία, αν πάμε λίγο πίσω 100 χρόνια, είναι μια παύτογη χώρα. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα να κρατάει ξάγρυπνη όλη την αγορά και στο τέλος με την απόφασή της να μας κοροϊδεύει κιόλας. Και μας βγάζει και τη γλώσσα και πολύ καλά κάνουν, εγώ τους βγάζω το καπέλο. Αρθρογράφους, ναι, πραγματικά τους βγάζω το καπέλο. Αυτοί οι οποίοι φταίνε, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η G7 είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, η G7 είναι 8. Είναι οι 7 χώρες με τις μεγαλύτερες οικονομίες, συν την Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε, η οποία συμμετέχει ομότιμα στους G7 που είναι 8. Άρα λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει στη γεωπολιτική τελικά και εφαρμόζει την πολιτική του Biden? Μήπως είχαμε λάθος στόχευση? Γιατί η στόχευσή μας ήταν να πιέσουμε την Σαουδική Αραβία και τις χώρες του κόλπου, μιας και είναι άτυπος ηγέτης
του ΟΠΕΚ, η Σαουδική Αραβία, να προχωρήσουν σε συγκεκριμένη πολιτική, η οποία πια ήταν αύξηση της παραγόμενης ποσότητας. Αυτό ζητούσε ο Biden. Βέβαια δεν τολμούσε να το ζητήσει από τους Αμερικανούς, γιατί εκεί έχει κάνει τα δύνατα δυνατά να τους πάει προς μείωση της παραγωγής. Το ζητούσε λοιπόν από τους Σαουδάραβες. Τελικά τι έγινε? 2 μήνες πριν είδαμε ποιος είναι ο παίχτης ο οποίος αυξάνει την παραγωγή του και κάνει αυτό που ουσιαστικά ζητά με μεγάλη αγωνία ο Biden. Να σας πω, κύριε Σαχίρη, ποιος ήταν? Ποιος? Η Ρωσία. Η Ρωσία ήταν ο μοναδικός από τους μεγάλους παίχτες που αύξησαν την παραγωγή, ενώ σύμφωνα με τις αναλύσεις δεν είχε και καμιά ελπίδα. Μα εδώ πάμε για εμπάργκο, πάμε για πράγματα, πάμε για θάματα. Πώς? Δηλαδή, για δείτε το στο τέλος. Δηλαδή, στο τέλος, οι δύο εχθροί, δηλαδή ο Biden και ο Πούτιν, στο τέλος της ημέρας, άμα κάνεις υπολογισμούς, οι κινήσεις τους είναι αυτές που θέλει ο Biden, οι κινήσεις των Ρώσων. Δηλαδή. Στο κομμάτι του εμπορικού του πολέμου, που είναι τεράστιος και ανηλαιής και διεξάγεται από το 2014 και μετά. Λοιπόν, γιατί στόχευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Σαουδική Αραβία? Ξέρω ότι αυτό που σας λέω τώρα θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση. Γιατί σας πήγα από το Α, πήγα κατευθείαν στο Ω. Αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει στο τέλος της μέρας, ο απολογισμός, τι γίνεται, με ποιους έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ πέρα, ρε παιδιά? Γιατί πάτε να τρελάνετε τον κόσμο, ο κόσμος δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στην αγορά ενέργειας. Γιατί δεν έχει ασχοληθεί. Και καλά κάνει και δεν το γνωρίζει, αν το πάμε έτσι. Καλά κάνει και δεν γνωρίζει. Δεν υποχρεωμένος ο κόσμος να είναι κάθε ασχολείται τι γίνεται στις πετρελαϊκές, στη βιομηχανία των ΑΠΕ, στην βιομηχανία του φυσικού αερίου. Από πού και πού δηλαδή να γνωρίζει? Εκμεταλλευόμαστε λοιπόν την άγνοια του κόσμου για να έρθουμε να αυτοπαρουσιαστούμε ότι κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να σώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι από τον Πούτιν, ενώ στο τέλος της ημέρας ο Πούτιν και ο Biden και οι Σαουδάραβες έχουν ήδη αποφασίσει για το τι θα κάνουν και έχουν ήδη προαποφασίσει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους. Είχα γράψει λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατον για έναν οικονομέτρη να προβεί σε εκτίμηση, σε πρόβλεψη της πορείας της τιμής του πετρελαίου. Γιατί από τους 11 παράγοντες που καθορίζουν την τιμή, οι 4 που είναι οι πιο μεγάλο ειδικού βάρος, δεν προχωρούν με βάση τις θεμελιώδεις αξίες της αγοράς, αλλά με κάθετες παρεμβάσεις παιχτών, οι οποίοι τι προσπαθούν να κάνουν? Να γλιτώσουν το τομάρι τους, κύριε Σαχίνη. Κοιτάξτε τώρα, να ενισχύσω αυτό που λέτε σε ένα άλλο τομέα που είναι πάλι ενέργεια. Πριν από λίγο η καλή συνάδελφος από το Παρίσι, Μαρία Δεναξά, τι αναρτά? Ναι. Κυρώσεις όπως κοροϊδευόμαστε. La Tribune, δημοσίευμα. Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, η Γαλλία έλαβε την περασμένη Τρίτη ουράνιο που ανακυκλώθηκε στη Ρωσία για το γαλλικό ενεργειακό κολοσσό EDF. Με συγχωρείτε, δηλαδή, εδώ τι γίνεται? Του κουτρούλιο γάμος γίνεται. Αυτό που λέτε. Εδώ είναι ο δουλέψας του δουλέψαντας. Όποιος μπορεί να δουλέψει τον άλλο περισσότερο, το κάνει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από αυτά που διαβάζετε, κύριε Σαχίνη, 1/10 ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στην αγορά γίνονται άλλα πράγματα. Τώρα, και να βγεις να τα πεις, χαμένος χρόνος είναι, γιατί δεν σε πιστεύουν. Ή θέλει τόσο μεγάλη ανάλυση που δεν επαρκεί ο χρόνος καμίας εκπομπής σε κανένα πρόβλημα να βγεις και να μιλήσεις για το τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Γι' αυτό θα σας πω, οι απαντήσεις που θα σας δώσω είναι επί της ουσίας να πάει ο κόσμος να ψάξει από μόνος του. Γιατί και ο κόσμος έχει απειβδίσει, δεν πιστεύει πια κανένα. Κάπου άκουσα να λέτε, πώς το λένε, η δικτατορία των ειδικών. Δεν θέλω κι εγώ να μπω σε αυτή τη δικτατορία. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι να ψάχνεται και λίγο από μόνος του, να βρει δηλαδή λίγο καινούργιες πηγές. Και σαφώς αυτό που γράφει η κυρία Δεναξά θα συμφωνήσω, γιατί όλο αυτό το οποίο γίνεται τελικά θα διαλυθεί, ξέρετε από τι, από τη συμπαντική θεώρηση των οικονομικών κανόνων. Δηλαδή στο τέλος της δεκαετίας όλα αυτά τα οποία κάνει και η μία και η άλλη πλευρά θα τα έχουμε πληρώσει εμείς οι πολίτες πανάκριβα και θα ξαναξεκινήσουμε πάλι από την αρχή εκεί που ήμασταν το 2012. Από εκεί θα ξαναξεκινήσουμε. Δηλαδή θα έχουμε χάσει περίπου 18 χρόνια. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι είναι τώρα η ευκαιρία να επιβάλλουν την μετάβαση στην πράσινη οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη. Τώρα, αν θα πεθάνουν και μερικές εκατοντάδες εκατομμύριων κόσμων, εντάξει, αυτό δεν είναι και τόσο τραγικό. Θα επιτευχθεί η σωτηρία του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, τώρα υπάγει φέτος, κύριε Σαχίνη, αν δείτε, που έβγαλε το Ρούτκερ ένα πανεπιστήμιο, υπάγει.
έχουν τη μεγαλύτερη, ας το πούμε, έκταση στο βόρειο ημισφαίριο την τελευταία πεντηκονταετία. Και είναι να απορρίσει καλά πού είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Άλλο θέμα αυτό. Πού θέλω να σας πάω όμως, διότι εδώ εχθές ήταν μια πολύ σημαντική μέρα και κανένας δεν παρατήρησε ότι τελικά οι Σαουδάραβες φέρθηκαν πανέξυπνα. Δεν έκαναν την απερισκεψία που έκαναν το 2000, που έκαναν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήθελε η αγορά. Δηλαδή πλημμύρισαν με πετρέλαιο όλο τον πλανήτη, με αποτέλεσμα να πέσει το πετρέλαιο ακόμα και σε αρνητικά επίπεδα. Τώρα άφησαν τους υπόλοιπους να εξοφλήσουν τα γραμμάτια και να πάρουν την ευθύνη επάνω τους. Και εξ αυτό σημαίνει ότι αυτοί μάθανε από τα λάθη τους. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Όταν βλέπεις ότι κάθε μήνα οι Σαουδάραβες συνεδριάζουν για να δουν πώς θα διαμορφώσουν την παραγωγή τους, ούτως ώστε να ισορροπήσουν τις τιμές, αν δείτε, η ανακοίνωσή τους εχθές λέει ότι τώρα, παιδιά, θα ξανασυνεδριάσουμε το Φεβρουάριο και μετά ξανά τον Ιούνιο. Δηλαδή, άρεται η μηνιαία παρακολούθηση των τιμών. Που τι σημαίνει? Ότι έχουν καταλάβει τι έρχεται, βγαίνουν από το κάδρο και αφήνουν τους άλλους να πάρουν την ευθύνη απάνω τους. Δηλαδή την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ, που είναι και η μεγάλη μονομάχη μέσα στην αρένα. Πάρτε εσείς τώρα τις αποφάσεις, διότι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, δηλαδή, προσέχτε, ναι, η μεταβλητή, το τι θα κάνουν πώς το λένε οι Σαουδάραβες, έχει φύγει από τη μέση, μπορεί να γίνει υπολογίσιμη. Αν και άφησαν ένα παράθυρο που λένε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να επανέλθουμε εκτάκτως, είτε πριν το Φεβρουάριο είτε πριν τον Ιούνιο. Αλλά το ότι κατήργησαν τη μηνιαία παρακολούθηση λέει πολλά. Εκεί πρέπει να στραφεί ο κόσμος, δηλαδή, να ψάξει να βρει τι σημαίνει αυτό που λέω και πόσο μεγάλο ειδικό βάρος έχει. Δεύτερον, όταν ο επόμενος μεγάλος παράγοντας της διαμόρφωσης της τιμής και της δημιουργίας συνθήκων τεράστιας αστάθειας, τεράστιας τεκμαρτής μεταβλητότητας, είναι η επιβολή του εμπάργκο, τώρα αυτός ο οποίος θα δημιουργήσει το πρόβλημα το μεγάλο θα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η G7, η Αμερική και η Δύση γενικότερα. Διότι αυτό ως πολιτική είναι ολέθρια. Είναι ολέθρια διότι επί της ουσίας μπορεί να οδηγεί σε μια εκτείναξη των τιμών. Και αυτά με εμείς πάλι, με την πολιτική μας. Από τη στιγμή που οι Σαουδάραβες δεν πειράζουν την καμπύλη της παραγωγής. Δηλαδή να μας έρθει η αύξηση των τιμών από την καμπύλη της ζήτησης. Μάλιστα. Άρα και το πλαφόν εκεί παίζει. Ναι, και το πλαφόν, προσέξτε, και να διευκρινίσω και κάτι άλλο. Τώρα, από σήμερα ξεκίνησε το πλαφόν στη τιμή του αργού πετρέλαιου. Στις 23 Φεβρουαρίου ξεκινάνε οι κυρώσεις προς τα διελισμένα προϊόντα. Δίζελ και τώρα δεν θα έχει. Για το δίζελ και για τις αναμόλυβδη δεν έχουμε κυρώσεις από σήμερα. Είναι μόνο για το αργό. Δεν ξέρω αν το πιάνετε, θέλω να σας πω. Καλά. Στην Ελλάδα αυτό σημαίνει νέα αύξηση. Μην την ψάχνετε τώρα. Και δεύτερο, λογική. Ναι. Δεν ισχύουν οι κυρώσεις για τα ασφάλιστρα από τώρα. Οι κυρώσεις είναι λόγια του αέρα τώρα, ας πούμε. Έτσι, θα μπούμε σε μια διαδικασία χάος για το ποιος και πώς θα μεταφέρει το πετρέλαιο. Αλλά οι κυρώσεις όμως, προσέχτε, οι ουσιαστικές κυρώσεις, οι οποίες είναι η απαγόρευση ασφάλισης πλοίων που μεταφέρουν ρωσικά προϊόντα, ξεκινάνε σε 6 μήνες. Αμάλιστα. Εκεί είναι η στεφανή ουσία του προβλήματος. Τώρα, όπως σας έχω πει και σε πάρα πολλές εκπομπές, το Ιράν είναι πλέον ένας δάσκαλος στη μεθοδολογία αποφυγής κυρώσεων. Έχει κάνει σχολεία, εντός εισαγωγικών σχολεία, έτσι. Οι εταιρείες οι οποίες σου μαθαίνουν πώς να αποφεύγεις κυρώσεις αμείβονται πλουσιοπάροχα τεράστια ποσά και ήδη οι Ιρανοί εκπαιδεύουν τους Ρώσους πάνω σε αυτό. Εντάξει, καλά πάμε. Τώρα. Καταλάβαμε. Λοιπόν. Μία επισήμανση εδώ του φίλου του Νικόλα να πείτε, λέει, στον κύριο Αδαλή. Σωστά το λέει, αλλά με μια μικρή μετατόπιση. Όχι η πάγη, λέει. Η χιονοκάλυψη δεν είναι το ίδιο. Είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 56 ετών. Όχι, πάγη, έχει απόλυτο δίκιο και με συγχωρείτε, η χιονοκάλυψη. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος από την Ολλανδία. Καλημέρα, λέει. Η ερώτησή μου σχετίζεται με την Κίνα. Από τη συνέντευξη του κυρίου Αδαλή σε διάφορα μέσα ενημέρωση. Και εδώ, αν δεν κάνω λάθος, έχω την εντύπωση ότι τα lockdown στην Κίνα
σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις που συγκρατούν και τις τιμές πετρελαίου. Όμως με τα lockdown, όπως ξέρουμε και από τον κύριο Αδραλή, σπάνιοι εφοδιαστικές αλυσίδες και υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Τελικώς, τι συμφέρει την Κίνα να επιβάλλει lockdown σε μέρος του πληθυσμού της? Δεν υπάρχουν αντιθέσεις μέσα σε αυτή την πολιτική? Εγώ δεν μπορώ να πω, σας είπα, δεν είμαι γιατρός, και να πω ότι αν δικαίως επιβάλλουν τα lockdown, αυτό το ούτε μπορώ να πω ότι ως οικονομολόγος ότι το κάνουν για οικονομικούς λόγους. Αυτό το οποίο λέω, και δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει, είναι ότι τα lockdown δημιουργούν οικονομικά αποτελέσματα στην ενέργεια και ειδικά στις τιμές του πετρελαίου. Από μόνα τους. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει από όποια πλευρά και αν είναι. Δηλαδή είναι αποδεδειγμένο ότι όταν η Κίνα συζητά, όχι επιβάλλει, συζητά για lockdown, όταν φτερνίζεται δηλαδή, βγήκε ο υπόλοιπος πλανήτης. Διότι όταν συζητά για lockdown η Κίνα, αυτό αποτυπώνεται κατευθείαν στην τιμή διαπραγμάτευσης του δίκτυου Brent και του WTI. Κατευθείαν. Πριν τα επιβάλλει. Τους λόγους τους έχουμε υπεραναλύσει. Τώρα, αν το κάνει η Κίνα για όφελος ή αν είναι, ξέρω εγώ, μια σκοτεινή πολιτική, αν είναι συνδυασμός, αυτό εγώ δεν είμαι detective να το ξέρω, αλλά η ιστορία θα το δείξει τι ήταν ακριβώς από πίσω. Τώρα, είναι λογικό όταν από τα 100 εκατομμύρια περίπου βαρέλια που καταναλώνουμε την ημέρα, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής με 13 εκατομμύρια βαρέλια κατανάλωση ημερησία και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας, ας το πούμε έτσι, είναι λογικό να έχει στην αρένα μια πολύ μεγάλη αντιπαλότητα με ποιον, με τη Fed, δηλαδή με τη Federal Reserve, η οποία με την πολιτική της με τα επιτόκια πάει να ρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Υπάρχει, ας πούμε, το θέμα του καταπολέμησης του πληθωρισμού, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα, αλλά αν δείτε τις πλευρές πώς λειτουργούν, θα το δείτε από τις δηλώσεις του και το αν τηρούν τις δηλώσεις τους. Και αυτό πάλι για τον κόσμο μιλάω. Δηλαδή, ο πρόεδρος της ΦΕΜΟ, Τζερόμ Πάουελ, τι είχε πει ότι σχετικά με την Κεντρική Τράπεζα? Είπε ότι θα επιβραδύνει το ρυθμό της σύσφιξης στις 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση τώρα του Δεκεμβρίου. Και επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια έως ότου ισχύουν ξεκάθαρα τρεις προϋποθέσεις. Η επιβράδυση των τιμών των αγαθών, για την Αμερική μιλά και γενικότερα, ο χαμηλότερος πληθωρισμός και ειδικά στη στέγαση και η άμβληση στη ζήτηση της εργασίας. Μιλάμε για την ανεργία τώρα. Λοιπόν, αν πάρετε και δείτε την έκθεση την οποία εξέδωσε η ΦΕΤ την Παρασκευή, τηρούνται αυτές οι τρεις προϋποθέσεις? Τους πέτυχε? Όχι. Θα το δείτε. Άρα λοιπόν, εδώ αυτό το τι σημαίνει? Σημαίνει πολύ απλά ότι η ΦΕΤ θα συνεχίσει την πολιτική αυτή των επιτοκίων. Κοιτάξτε, εμείς καταλάβαμε σήμερα γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε άμεσα έξαρση στις αγορές με το πετρέλαιο. Εδώ μας είπα... Όχι, θα σου το πω απλά. Φάνηκε σήμερα. Δηλαδή, πήρε 1,5 δολάριο το βαρέλι από το κλείσιμο της Παρασκευής μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή 11.30. Πήρε 1,5 δολάριο το Brent και το WTI και αμέσως άρχισε να πέφτει. Γιατί το τι θα κάνουν στην παραγωγή οι Σαουδάραβες ήταν πολύ ισχυρός παράγοντας. Εξαλείφθη αυτός και τι μένει τώρα? Μένει ο άλλος το πώς θα λειτουργήσει η επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Από τη στιγμή όμως που, όπως σας είπα, δεν χάθηκε από την αγορά παραγόμενη ποσότητα, αλλά η Ρωσία αυξάνει την παραγωγή της, τότε θα δείτε ότι η σημερινή τεκμαρτή μεταβλητότητα θα είναι και η τεκμαρτή μεταβλητότητα του επόμενου τριμήνου. Δηλαδή θα υπάρξουν αυξομοιώσεις, αλλά μην περιμένω κάποια αυτά που γράφουν τώρα 100-150 δολάρια εκρήξεις τιμών. Θα υπάρξει αυτή η μεταβλητότητα στις τιμές. Οι τιμές θα κυμαίνονται σε αυτά τα επίπεδα. Γιατί? Πού το πάω με το σκεπτικό μου? Γιατί, κύριε Σαχίνη, το καλοκαίρι δεν είπα τυχαία σε εσάς ότι έχει σημειωθεί ανακοχή στο εμπορικό μέτωπο του πολέμου. Και το επαναλαμβάνω, ανακοχή. Όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω γίνονται, όπως και η τελευταία απόφαση του ΟΠΕΚ, που ούτε αύξησε ούτε μείωσε την παραγωγή του και άφησε την αγορά να λειτουργήσει από μόνη της για το επόμενο διάστημα, σημαίνουν ανακοχή. Δεν γίνονται από μόνο τους, σημαίνουν διαπραγματεύσεις. Την ώρα που εμείς κοιμόμαστε ή ο κόσμος κοιμάται, αυτοί διαπραγματεύονται και λαμβάνουν αποφάσεις μέσα από ένα δίκτυο συνομιλιών σε ανώτατα επίπεδα που μυρίζουν ανακοχή. Γι' αυτό και είδατε
βγήκε από τα ρούχα του και έγινε έξαλλος ο, πώς το λένε, ο Ζελένσκι, που ζητούσε 30 δολάρια πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου, ενώ επιβλήθη 60, που τα 60 είναι, να σας το πω, είναι εκ το ουκάνευτη, διότι ήδη σήμερα που μιλάμε, ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα, η Ρωσία πουλάει με 33,4 δολάρια έκπτωση στο βαρέλι. Έκπτωση σε σχέση με την τιμή του δίκτυ Brent. Άρα πουλάει κάτω από τα 60. Άλλος φίλος, ο Γρηγόρης. Καλημέρα, λέει. Σχετικά με την απαγόρευση που είπε ο κ. Σαδαλής ασφάλιση πλοίων φορτίων σε ένα εξάμηνο. Οι Ρώσοι ήδη αγόρασαν, από ό,τι πληροφορούμαστε, 105 παλιά τάνκερ από το Ιράν και άλλους. Πώς νομίζει ότι θα παίξει αυτό στην όλη εικόνα? Κοιτάξτε, είχα γράψει πριν από καιρό για τον σκοτεινό στόλο της Ρωσίας. Και κάποιοι νομίζουν πάλι ότι ευλογούσα τη Ρωσία. Μα δεν περιγράφω μια κατάσταση. Τι ευλογώ τη Ρωσία? Όταν μια κατάσταση την, ας το πούμε, την περιγράφεις και περιγράφεις την πραγματικότητα, ας φροντίσουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τους αγώνες και μάχονται να πάνε να βρουν να πάνε να λύσουν τις διαφορές τους, έτσι. Η Ρωσία έχει περίπου 120 πλοία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεξαμενόπλοια. 29 είναι πολύ μεγάλα, τα VLCCs, τα πλοία που μπορούν να μεταφέρουν, στο πω έτσι να καταλάβει ο κόσμος, πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα. Έχει 31 Suez Max, που αυτό μεταφράζεται σε περίπου δυνατότητα μεταφοράς για κάθε τέτοιο πλοίο 1 εκατομμύριο βαρέλια. Και 49 δεξαμενόπλοια Aframax, τα οποία είναι τα μικρά με δυνατότητα χωρητικότητα, α το πούμε, 700.000 βαρέλια. Με αυτό το στόλο η Ρωσία κάνει τις δουλειές της. Με αυτό το στόλο. Τώρα, αυτός ο στόλος δεν μπορεί να τον εξαφανίσει, το κάνει, το βομβαρδίσεις. Αλλά και πάλι, υπό τις παρούσες συνθήκες, για να προχωρήσει η Ρωσία, και αυτό σας το λέω μετρημένο και υπολογισμένο, για να προχωρήσει και να βγει αλόβητα από τις κυρώσεις, αυτός δεν φτάνει, δεν είναι ούτε το μισό το οποίο χρειάζεται. Άλλος φίλος εδώ πέρα. Τελικά, κυρία Δαλή, μήπως σήμερα είμαστε σε ένα νέο σύστημα, το σύστημα των ελλείψεων, να είναι το νέο καθεστώς των ελεύθερων αγορών και του καπιταλισμού? Ποιος καπιταλισμός και ποιες ελεύθερες αγορές? Εδώ εφαρμόζεται σοσιαλισμός ακραίου τύπου της δεκαετίας του 90. Με συγχωρείτε πολύ. Η ελεύθερη αγορά είναι αυτή η οποία σου δίνει δελτίο στα τρόφιμα και δελτίο στα κάψιμα? Η ελεύθερη αγορά στο δίνει τώρα. Προσέξτε, θα σας πω κάτι. Το δελτίο της Σοβιετικής Ένωσης είναι καμία διαφορά από το επίδομα. Συγγνώμη δηλαδή. Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτός ο νονός που έκανε τη βάφτιση λίγο δεν ήθελε να συσχετιστούν αυτά τα πράγματα. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν επιβάλλεις τιμή πλαφών σε ένα προϊόν ενός παραγωγού, ξέρετε τι, θα σας πω, τι κάνεις στην ουσία. Ουσιαστικά ισχυροποιείς συμμαχίες, φέρνεις κοντά, όπως σας έχω περιγράψει, παράτερες δυνάμεις, όπως η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία, γιατί φοβούνται ότι θα τους καταστρέψεις το προϊόν το οποίο κερδίζουν χρήματα. Και πολύ περισσότερο, όχι μόνο αυτό, φέρνεις κοντά παράτερες δυνάμεις που υπό διαφορετικές συνθήκες θα τις σύλλεγχες, τώρα τις αυτονομείς. Συγγνώμη, δηλαδή, με συγχωρείτε. Πώς είναι δυνατόν σήμερα στην ελεύθερη αγορά να λες βάζω πλαφόν στην τιμή του τάδε προϊόντος της τάδε χώρας? Άρα τι θα κάνεις? Θα κάνεις το ίδιο και για όποιον πάει να κουνηθεί εντός εισαγωγικών. Δηλαδή έρχεται η σειρά της Σαουδικής Αραβίας τώρα, όπου ήδη υπάρχουν άρθρα μου στο παρελθόν για το ΝΟΠΕΚ, το νομοσχέδιο δηλαδή το οποίο χτυπά τα καρτέλ. Δηλαδή τον ΟΠΕΚ, ο οποίος θεωρείται καρτέλ. Αλλά όμως, με συγχωρείτε πολύ, δεν είδα κανέναν να κάνει το ίδιο πράγμα για το μεγάλο καρτέλ της αυτοκινητοβιομηχανίας, που είναι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Εκεί δεν είναι καρτέλ. Για πάτε βρείτε τον κύριο Κοντογούρη της ΝΑΜΚΟ, πάρτε του μια συνέντευξη, να δείτε πώς έπαθε αυτό που έπαθε η πιο πετυχημένη μονάδα παραγωγής αυτοκίνητο, όπως είναι τα πόνι με εξαγωγές στην Αμερική, και γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί σήμερα, ενώ τα έχει όλα έτοιμα, να ανοίξει το εργοστάσιο να κατασκευάζει αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Δεν είναι το καρτέλ της Γερμανίας ο λόγος? Ρωτώ ευθέως. Άρα γιατί λέμε στους Σαουδάραβες ότι έχουν καρτέλ, που έχουν καρτέλ, εγώ το παραδέχομαι πρώτος, ενώ για τα άλλα τα καρτέλ, στα αυτοκίνητα, στα τσιπάκια των υπολογιστών, στους σημειαγωγούς δηλαδή, στην αεροπορική βιομηχανία, στη στρατιωτική βιομηχανία, εκεί αυτά δεν είναι καρτέλ δηλαδή?
Η G7, κύριε Σαχίνη, και τελειώνει την απάντησή μου αυτό, δεν είναι καρτέλ. Τι νομίζετε ότι πάνε και συζητάμε η G7 όταν συναντιόμαστε? Αν είναι ωραίες οι παραλίες της Κρήτης και που θα στείλουμε τον κόσμο φέτος διακοπές, ή πώς θα επιβάλλουμε συγκεκριμένες τιμές? Α, τώρα αυτά είναι, ξέρω εγώ, καπιταλισμός. Τι να σας πω, εγώ πιο πολύ σοσιαλισμό μου θυμίζουν. Λέει ο Γιάννης εδώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις αγορές LNG από τη Ρωσία κατά περίπου 40% φέτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε ρεκόρ 13 δολάρια για ρωσικό LNG από τον Ιανουάριο στο Σεπτέμβριο, 5 φορές περισσότερο από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα. Είναι τελικά ένα πικρό χάπι για πολλές χώρες του μπλοκ, οι οποίες υποτίθεται ότι επιβάλλουν σκληρές κυρώσεις στο Κρεμλίνο για να τους στερήσουν τα κεφάλαια για να πραγματοποιήσει στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην Ουκρανία και τα πληρώνουν βαρύτερα με LNG. Και ο φίλος ο Νίκος, ναι, λέει, κυρία Δαλή, αλλά το δελτίο που επιβάλλουν είναι συνέπεια των υπέρμετρα ελεύθερων αγορών και του ακραίου καπιταλισμού. Τελικά, μάλλον στην καρδιά τους οι πολιτικές ιδεολογίες αναφορικά με τις οικονομίες δεν μοιάζει να διαφέρουν και τόσο πολύ. Σίγουρα δεν διαφέρουν. Ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν διαφέρει. Παρεμβατικότητα είναι παρεμβατικότητα. Είναι οτοπία να μιλάς για καπιταλισμό όταν όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέφτονται πώς θα επιβάλλουν, πώς θα πειράξουν τις τιμές. Και πόσο καπιταλιστικό είναι, για παράδειγμα, στην Ελλάδα να επιβάλλεις 65% φόρους και τέλη στην τιμή της αντιλίας. Καλά, εμείς είμαστε άλλο πράγμα πάλι. Έχουμε ναι, όχι, συγγνώμη, είμαστε μια καπιταλιστική χώρα. Έτσι. Εμείς είμαστε τώρα οι ακρεφνείς καπιταλιστές, αν το έχετε καταλάβει. Έτσι. Λοιπόν, είναι αυτό δηλαδή, βλέπουμε τη μία πλευρά των γραμμάτων. Την κρατική παρέμβαση μέσα στη τσέπη μας κάθε μέρα, δεν τη βλέπουμε? Είναι ελεύθερη αγορά να έχεις σε περίοδους κρίση 24% ΦΠΑ, να έχεις ειδικό φόρο κατανάλωση που ουσιαστικά σχεδόν διπλασιάζει την τιμή των καυσίμων και να είσαι η τέταρτη χώρα στον πλανήτη σε ακρίβεια καυσίμων, αμόλυβδης. Και να άρχισε και να μου λες εμένα, είμαι οπαδός της ελεύθερης αγοράς. Ποια ελεύθερης αγοράς? Αφού βάζεις το χέρι στη τσέπη μου και πάει μέχρι τον αστράγαλο. Ποια ελεύθερη αγορά μιλάμε? Να πάρουμε και τη δεύτερη πλευρά. Κάνω λάθος, κύριε Σαχίνη? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Για το LNG έχετε να πείτε κάτι? Βεβαίως, το LNG δεν υπόκειται σε κανένα είδος περιορισμό, ούτε και έχει συζητηθεί σε καμία από τις 6 δέσμες κυρώσεων, ούτε έχει αναφερθεί κανένα σε κάποιον CEO ή σε κάποιον στέλεχος ρωσικής εταιρείας που ασχολείται με το LNG. Αντίθετα, όπως σας έχω εξηγήσει επαρκώς, νομίζω, στο παρελθόν, μια χαρά επενδύσεις κάνουν οι Ιάπωνες, που είναι G7 και συμμαχία και όλα μαζί. Μια χαρά κάνουν επενδύσεις τον Αύγουστο που μας πέρασε στο Σαχαλίν 2. Ποιες κυρώσεις το LNG και τι συζητάμε τώρα? Και μια χαρά η Ευρώπη εισάγει LNG με αυτές τους ρυθμούς τους τρελούς, και εμείς έχουμε φέρει ρωσικό LNG από την Πορτόβαγια. Μια χαρά το κάνουμε. Εκεί γιατί δεν μπαίνει? Εκεί τι γίνεται τώρα? Μήπως, ενώ υπάρχουν κυρώσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, εκεί υπάρχουν κυρώσεις στα λιπάσματα, κύριε Σαχίνη. Εκεί είναι η μεγάλη τρέλα. Εκεί δηλαδή, προσέξτε, βάζουν κυρώσεις που κατευθείαν στην καρδιά των ανθρώπων, δηλαδή στον ανθρώπο που πεινάνε. Στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα που θα πληγούν από αυτή την ιστορία με τα λιπάσματα, πάει και βάζουν κυρώσεις, κάτι που δεν έγινε ποτέ στον ψυχρό πόλεμο. Ποτέ! Δεν σκέφτηκε κανένα στον ψυχρό πόλεμο που ζήσαμε όλα αυτά, που ζήσαμε, ο πλανήτης έζησε αυτά που έζησε, να επιβάλλει κυρώσεις στα λιπάσματα. Γιατί κύρωση στα λιπάσματα σημαίνει πείνα. Σημαίνει να χτυπάς κατευθείαν στο χαμηλό μισθό. Χαμηλά στην εισοδηματική αλυσίδα των οικοκυριών. Και πήγαν και μου βάλανε τότε εδώ κατευθείαν από την πρώτη μέρα. Και πριν την εισβολή είχαν επιβάλει στη Λευκορωσία, στα λιπάσματα της Λευκορωσίας. Λες και δεν είχαν άλλο τρόπο να ελιχθούν. Οι κυρώσεις αυτές δεν είναι κυρώσεις προς τη Ρωσία. Είναι κυρώσεις προς τα εμάς και τις ζούμε τώρα. Τα λέγαμε, τα είπαμε, τα δημοσιεύσαμε. Το ζητούμενο ποιο είναι τώρα? Τώρα όμως ήρθε η ώρα των εκλογών. Όλοι αυτοί από εδώ και μπρος που θα πάνε στις εκλογές και φέραν τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαερωθούν πολιτικά. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ίσως όχι φέτος, να ξεκινήσει από το 24 να αντανακλάται και αυτό το πράγμα πολιτικά, αλλά ποτέ κανένας πολιτικός που έβαλε το χέρι στη τσέπη και εξαθλίωσε την μεσαία τάξη αλλά και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα δεν την έβγαλε καθαρή. Νομίζουν ότι με κάποιο τρόπο μαγικό θα σωθούν. Δεν θα σωθούν. Μάλιστα. Γιώργος Αδαλής, από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας. Λέει εδώ ο Στέφανος, κύριε Αδαλή, ο Πρωθυπουργός μας διατείνεται ότι για την ενεργειακή ακρίβεια στην Ελλάδα φταίει ο κύριος Πούτιν. Ισχύει αυτό ή είχαμε ως χώρα διεξόδους
που δεν αξιοποιήσαμε. Αυτός που φταίει περισσότερο από τον Πούτιν είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Διότι στα χρόνια της πανδημίας, ας σκεφτούν οι ακροατές σας, τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας που υπήρχε. Όταν η ντομάτα από το καλοκαίρι του 20 της Δράμας 45 λεπτά είχε πάει το καλοκαίρι του 21 2,5 ευρώ, ο Πούτιν έφταιγε γι' αυτό. Να ρίχνουμε στον Πούτιν το φταίξιμο το οποίο του αναλογεί. Τι έχει μερίδιο. Αλλά η ενεργειακή κρίση και η πιστιστική κρίση έχει ξεκινήσει πριν την εισβολή της 24ης. Τι κάνανε οι κυβερνήσεις, και όχι μόνο, μην αδικό, όχι μόνο ελληνική, αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούνταν με τα εμβόλια και τον ιό. Και εγώ δεν είπα να μην ασχολούνται, αλλά δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Και όταν πέσαν οι πρώτες κανονιές και κατέστη ο θέμα πόλεμος νούμερο 1 στην ατζέντα, απλά βρήκαν ένα άλλο θέμα να δικαιολογήσουν τώρα τι πράγμα. Αυτό το οποίο δεν έκαναν. Τι ήταν αυτό το οποίο δεν έκαναν. Η προστασία των καταναλωτών από την ενεργειακή και επιστημική κρίση που κάλπαζε. Και κορόιδευαν όσους επιστήμονες μιλούσαν για αυτό το ενδεχόμενο ή για αυτή τη σιγουριά με την οποία μιλούσα εγώ. Και όχι απλά τους κορόιδευαν, αλλά επιστράτευαν και τα τρολ να τους εκμηδενήσουν, να τους εξαερώσουν επιστημονικά. Αυτό κάνανε. Συνεπώς, ποιος το, ο Πούτιν το έκανε αυτό. Ο Πούτιν έκανε τη δουλειά του. Και για οτιδήποτε έχει κάνει θα τιμωρηθεί με τον τρόπο που θα τιμωρηθεί από τη διεθνή κοινότητα. Αλλά δυστυχώς από τη δικιά μας την πλευρά, οι δικοί μας πολιτικοί δεν κάναν τη δουλειά που έπρεπε. Γιώργος Σαδαλής, Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, σε μία ανασκόπηση και επισκόπηση. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Ένα δευτερόλεπτο μόνο να σας πω, γιατί θεωρώ σημαντικό να το κατανοήσει ο κόσμος. Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίοι ας το πούμε σαν αγορά κοινή. Όλες τις υπόλοιπες αγορές της αλυσίδας βρίσκεται πάνω στην κορυφή της αλυσίδας. Δεν θα είναι στο ρυθμό που είναι τώρα. Θα υπάρξουν μεταβολές. Θα υπάρξει μια πτωτική τάση. Αλλά αυτό το οποίο έρχεται αμέσως μετά τον φετινό χειμώνα δεν θα έχει προηγούμενο. Τουλάχιστον στην οικονομία. Η συσσόρευση τόσων πολλών προβλημάτων και η μη επίλυσή τους τους έχει αναγκάσει μεν σε μία ανακοχή και γι' αυτό το πράγμα με γεμίζει ελπίδα εμένα προσωπικά. Αν θέλετε, πριν μερικούς μήνες δεν το περίμενα κιόλας. Με γεμίζει ελπίδες αυτό το πράγμα προσωπικά. Ένα πολύ, πολύ θετικό πράγμα. Δηλαδή βλέπουν πολύ θετικά πράγματα τα οποία σε συγκεκριμένο τομή στον εμπορικό πόλεμο. Αλλά όμως η συσσόρευση τόσων προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αδυναμία επίλυσής τους ή να σας το πω η αδυναμία ενασχόλησης με αυτά τα προβλήματα σημαίνει ότι αυτά όλα για να επιλυθούν χρειαζόμαστε μια τριετία, τετραετία τουλάχιστον και εκεί πρέπει να πιέσει ο κόσμος να επιλυθούν τα προβλήματα τα συσσωρεσμένα γιατί αν αύριο όλα τα δεινά της οικονομίας εξαφανιστούν με ένα μαγικό τρόπο χρειαζόμαστε 3 με 4 χρόνια. Το ζητούμενο κύριε Σαχίνη είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες ανομαλίες στις τιμές λόγω του χειμώνα αλλά οι ανομαλίες οι μεγάλες στις τιμές θα έρθουν αμέσως μετά το χειμώνα και γι' αυτό φοβούνται άνθρωποι όπως ο Μπέζος της Amazon και λένε στον κόσμο μην καταναλώνετε όλα τα λεφτά σας κρατήστε μια πισίνη πράγμα που δεν συμφέρει την εταιρεία του θέλει σοφροσύνη και γνώση του που πάμε όλοι τώρα μαζί αυτοί. Να σας το πω απλά και να κλείσω με αυτό. Γιατί έχουν επεκτείνει την ανακοχή και μετά την αρχές Νοεμβρίου που ήταν οι Αμερικάνικες εκλογές. Διότι όλοι μαζί θέλουν να προστατεύσουν το καλύτερο μήνα του χρόνου που είναι ο Δεκέμβριος. Εννοείται το γιορταστικό κλίμα. Καταλάβαμε. Λοιπόν, Γιώργος Αδαλής. Καλημέρα κύριε Αδαλή, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ.